Φίλοι του Gamer Jar, καλησπέρα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την Horizon Zero Dawn Collector's Edition, την συλλεκτική για το πολυαναμενόμενο PS4 Exclusive. Το action RPG της Sony κυκλοφορεί από την 1η Μαρτίου και review του υπάρχει ήδη στο Gamer.gr, ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε live streams και σας έχουμε ετοιμάσει walkthrough σε very hard δυσκολία. Τη συλλεκτική μας την παρέχει το κατάστημα DigiWorld Computers, όπου και μπορείτε να αγοράσετε το παιχνίδι. Link για το DigiWorld θα βρείτε στην περιγραφή. Η συλλεκτική περιέχει καταρχήν το steelbook του παιχνιδιού με πολύ όμορφο εικαστικό, τόσο στον μπροστινό και στο πίσω μέρος, όσο και στο εσωτερικό του. Στα δεξιά συναντάμε το Blu-ray δισκάκι και στα αριστερά ένα χαρτί που ενημερώνει για τα controls στα ελληνικά και ένα ακόμη main game περιεχόμενο που εξαργυρώνεται στο PSN. Υπάρχει και ένα δεύτερο χαρτόνι με κωδικό που εξαργυρώνεται επίσης στο PSN. Το ένα περιέχει dynamic theme για το PS4 και το άλλο in-game περιεχόμενο με τα αντικείμενα Karja Storm Ranger Outfit, Mighty Bow, Karja Trader Pack, Banuk Trailblazer Outfit και Culling Bow, τα οποία θα σας βοηθήσουν στο ξεκίνημά σας. Το επόμενο αντικείμενο είναι το Artbook. Μέσα σε 48 σελίδες θα συναντήσετε concept art από τις φυλές του παιχνιδιού και ορισμένες τοποθεσίες. Υπάρχει επίσης concept art και από την Alloy. Ένα μειονέκτημα που εντοπίσαμε είναι ότι δεν υπάρχει το αναμενόμενο φωτογραφικό υλικό από τις μηχανές του παιχνιδιού τις οποίες και θα αντιμετωπίσετε. Το τελευταίο και σημαντικότερο αντικείμενο της συλλεκτικής είναι η φιγούρα της Alloy. Φτιαγμένη από την εταιρεία Gentle Giant και από πολύ ανθεκτικό PVC πλαστικό, είναι μία από τις καλύτερες φιγούρες που έχουμε δει ποτέ και αξίζει να την αναλύσουμε από την κορυφή ως τα νύχια. Το πρόσωπο της Alloy είναι λεπτομερές, ενώ η Gentle Giant έχει δώσει μεγάλη βάση στα ρούχα της ηρωίδας. Ο σχεδιασμός του τόξου είναι ακριβής, αν και προσωπικά θα προτιμούσα ξύλινα βέλη, φτερά και υλικό από πραγματικό σκηνή στη μέση της Alloy αντί για πλαστικό, κάτι που ωστόσο θα ανέβαζε το κόστος. Πολύ όμορφη είναι και η φαρέτρα στην πλάτη της. Γύρω από την Alloy βρίσκεται τυλιγμένος ένας Watcher που αποτελεί έναν από τους πιο απλούς εχθρούς του παιχνιδιού. Έτσι, για το εφέ, στη συλλεκτική υπάρχουν και δύο βέλη, τα οποία μπορείτε να καρφώσετε πάνω του στις αντίστοιχες υποδοχές. Προσωπικά βρήκατε φιγούρα άριστης κατασκευής και όσοι αγαπήσουν το παιχνίδι, σίγουρα θα θελήσουν να την εντάξουν στην συλλογή τους. Η Horizon Zero Dawn Collector's Edition υποτίθεται ότι κόστησε 130 με 150 ευρώ, αλλά έχει εξαντληθεί από τα καταστήματα και δύσκολα θα τη βρείτε στην αγορά. Υπάρχει επίσης και η ακόμη μεγαλύτερη Thunder Joe Collector's Edition με αγαλματίδιο Thunder Joe 38 εκατοστών και κόστος 200 με 300 ευρώ. Αν οι συλλεκτικές σας φαίνονται ακριβές, τότε υπάρχει και η Limited Edition που ξεκινάει από τα 78 ευρώ, αλλά δεν περιέχει φιγούρα
Και τέλος η απλή έκδοση με κόστος που ξεκινά από τα 58 ευρώ. Ευχαριστούμε που μένατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Κάντε like και share, subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας για τη συλλεκτική και για εκτενή συζήτηση για το παιχνίδι τα λέμε στο forum του gamer.gr.